Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα έχει υπάρξει το πρώτο ήδη φλερτ με δύο παίκτες, με τη Μαριάννα και με τον Στέφανο. Ο οποίος Στέφανος και σε συζητήσεις που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες με τους φίλους του μέσα στο παιχνίδι, λέει το πόσο πολύ του αρέσει αυτή η κοπέλα. Βλέπουμε τη Μαριάννα ότι στην αρχή είναι λίγο διστακτική, αλλά μετά αρχίζει να κολακεύεται. Και σας έχουμε και ένα σούπερ αποκλειστικό που θα δούμε. Δεν θα δούμε βίντεο, ναι, θα δούμε τη Δευτέρα. Αλλά εμείς αυτό που μπορούμε ήδη να πούμε είναι ότι ήδη όχι απλά έχουν έρθει κοντά πολύ, έχουν δώσει και το πρώτο φιλί. Πάντως είναι δύο γλυκύτατα τα παιδιά και τα δύο. Δηλαδή είναι οι πραγματικοί, οι κλασικοί teenagers, πάρα πολύ έτσι γλυκά παιδιά. Πόσο χρονών είναι? 22. Έχουν πάει το teenaging. Θες το βράδυ με το που θα κάνουμε μαθήματα γλυκών, να ξέρω. Όχι, να έχουμε προετοιμασμένο. Ήρθαν πιο κοντά, άρχισαν να μιλάνε και όχι μόνο, δεν μείνανε στο να... Μην το περνάω μόνο εγώ, να το περνάει κι άλλος. Μιλάμε όλοι μαζί. Παιδιά, ένα λεπτό, θέλω να πω κάτι. Γρήγορο δεν είναι για μια εβδομάδα? Ναι, είναι πολύ γρήγορο. Και υπάρχει και ένα παίκτη, μάλιστα, που λέει στον νεαρό του εντός εισαγωγικών ζεύγου, ας το πούμε έτσι. Πριν βρει κάποια παρατήρηση να κάνει ο Χάρης. Υπάρχει και ένα θέμα με έναν παίκτη που του λέει του πιτσιρικά του Στέφανο ότι μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ πέρα έχουμε μπει για άλλο σκοπό. Μην αποπροσανατολίζεσαι κτλ. Νομίζω ο παίκτης λέγεται Γιάννης. Ναι. Οπότε υπάρχει και ένα θέμα. Και όσον αφορά το καλλιτεχνικό, θέλω να πω, μια και είπαμε. Ναι, αλλά το... Νομίζω ο Γιάννης είναι αυτός που βλέπουμε εδώ. Ωραίο παιδάκι ο Γιάννης. Μοιάζει λίγο το μέτρο Ιακωβίδη. Αν τον ακούσατε κιόλας.